σύμφωνα με ένα σχέδιο δήλωσης των 27 Ευρωπαίων ηγετών που πρόκειται να υιοθετήσουν την Παρασκευή στην άτυπο σύνοδο κορυφή στην Πράγα, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή για πολλωστή φορά να παρουσιάσει λύσεις για ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο ξέρουμε ότι φέρνει αντιρρήσεις η Γερμανία. Σήμερα πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Γερμανία για αυτό το πακέτο ενεργειακής στήριξης ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή εάν αυτό είναι νόμιμη ή παράνομη κρατική ενίσχυση, εάν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας πλεονέκτημα στις γερμανικές επιχειρήσεις, όπως πολλοί επικριτές υποστηρίζουν. Να πούμε ότι οι δύο επίτροποι μέσα στην Επιτροπή, ο Γάλλος και ο Ιταλός, είναι οι πιο ισχυροί επικριτές. Ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομίας, ο Πάολο Τζεντιλόνι, σήμερα από το Eurogroup στο Λουξεμβούργο, είπε ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση κάποιων κρατών μελών σε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η Γερμανία. Είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς και να ενισχύσουμε τα εργαλεία αλληλεγγύης. Γιατί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, βεβαίως. Και πιο σκληρή η δήλωση του Thierry Breton του Γάλλου Επιτρόπου. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, εντείνονται και αυτές οι ανισότητες οι ευρωπαϊκές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.